Γεια σε όλους, με ένα ακόμη unboxing, αυτή τη φορά είναι luxury unboxing και με αγορές που έκανα από Net-a-Porter, The Outnet και Yux. Θα σας δείξω κάποια προϊόντα που πήρα σε εκπτώσεις. Είναι αρκετά μεγάλο το κουτί, δεν μπορώ να το σηκώσω. Λοιπόν, αρχικά θα σας δείξω ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια που πήρα αυτές τις μέρες και είναι αυτό το μισόνι, το κάμισο. Είναι ριγέ, μπορείτε να το βάλετε και με λευκό παντελόνι, είναι πολύ ωραίο για την άνοιξη, είτε με ένα τζιν για τώρα και από πάνω μπορείτε να βάλετε και ένα γιλέκο. Γενικά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο κάμισο. Το πήρα, η αρχική του ήταν πάνω από 300 ευρώ. Και το πήρα μισή τιμή, οπότε νομίζω ότι αξίζει μια τέτοια αγορά, πείτε μου και εσείς στα σχόλια. Γιατί εγώ γενικώς είμαι τον κλασικό καμίσο. Λοιπόν, μετά πήρα εσόρουχα, γιατί γενικά δεν βρίσκω πολύ εύκολα κάποιοι που να με βολεύουν. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα το Stella McCartney, σε size small. Πήρα επίσης αυτό το Calvin Klein, αυτό είναι σε extra small. Πήρα πιτζάμες από το DKNY, γιατί δεν βρίσκεις εύκολα στην Ελλάδα. Δηλαδή εγώ να σου πω την αλήθεια, ψάχνω σε πάρα πολλά sites να βρω πιτζάμες και δεν βρίσκω εύκολα, δηλαδή ούτε κάποιες που να με βολεύουν θέλουν, είναι πολύ χαλάρες και άνετες, οπότε πήρα αυτές εδώ πέρα. Μαζί με αυτό το Calvin Klein, το τόπο πάνω. Η Μαρίνα πήρε αυτές τις πιτζάμες σε leopard, πάρα πολύ ωραίες, πάλι από το DKNY. Και θα σας δείξω κάποια παπούτσια, τα οποία είναι από Sam Edelman. Θα σας δείξω, είναι για το καλοκαίρι, καλοκαιρινά. Ό,τι πρέπει βασικά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και σκεφτείτε ότι αυτό το παπούτσι μου έκανε αρχική 150 ευρώ. Και το πήρα και αυτό σε μισή τιμή. Εξαιρετική πιστεύω η έκπτωση. Και από Adidas, η Μαρίνα. Πήρα αυτά τα αθλητικά, γενικά επειδή γυμνάζεται, ξέρετε όλοι που πάει γυμναστήριο και ασχολείται πολύ με τον αθλητισμό. Οπότε αυτά νομίζω τα αθλητικά ήταν πρέπει, που τα πήρε τώρα. Αυτές ήταν οι αγορές μας από τις εκπτώσεις. Πείτε μας στα σχόλια ποιος σας άρεσε. Εσείς αν αγοράζετε γενικά luxury κομμάτια και από ποια sites. Πολλά. Κάτι ακόμα luxury που έχω εδώ είναι αυτά τα αρώματα, τα Paris Monte Carlo. Γενικά, σας έχω πει και σε άλλο βίντεο ότι μας αρέσουν πολύ τα αρώματα, να ανακαλύπτουμε αυτού του τύπου που είναι λίγο πιο άγνωστο, ας το πούμε, στο ευρύ κοινό. Και εδώ έχω το Vanille de Tahiti και το Ylang Ylang Nosy Bee. Θα τα δούμε μαζί, θα σας τα ανοίξω, να δείτε και τις συσκευασίες, γιατί στα αρώματα είναι βασικό αυτό, νομίζω. Το μπουκάλι που έχει το κάθε άρωμα είναι αυτό. Και γενικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη μυρωδιά βανίλιας, γιατί νομίζω ότι μόλις το ψεκάζεις σου βγάζει πιο πολύ κάτι σαν αλκοόλ. Όχι το αλκοόλ που κάποια αρώματα έχουν μέσα, τύπου σαν ποτό. Αυτό εμένα μου θυμίζει μόλις το ψεκάζεις. Και μετά κάτι σαν καραμελωμένη βανίλια, αν μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Και εντάξει, η βανίλια είναι πολύ φανερή, αλλά νομίζω ότι θέλει λίγη ώρα για να την καταλάβεις, γιατί πρώτα σου έρχεται το έντονο αυτό του ποτού. Δεν ξέρω εσείς αν το έχετε δοκιμάσει και τι αντίδραση κάνει με το δικό σας δέρμα, αλλά αυτό εμένα μου θύμισε. Και για να δω, όχι, δεν έχει κάποια άλλη περιγραφή στο μπουκάλι ή στη συσκευασία. Εσείς δεν ξέρω, τα έχετε δοκιμάσει τα συγκεκριμένα αρώματα, πείτε μου στα σχόλια. Και ας δούμε και το Ylang Ylang, το οποίο και αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άρωμα.
Ναι, αυτό είναι της λαμπρίνας, οπότε δεν είναι ακριβώς τα γούστα μου. Βγάζει αυτό το... πώς να το πω... αυτό το ιδιαίτερο, κάτι εξωτικό που δεν μπορείς ακριβώς να το διευκρινίσεις, όπως ας πούμε τη βανίλια ταϊτής. Ναι, νομίζω ότι πρέπει ο καθένας να το δοκιμάσει πάνω του για να δει ακριβώς πώς είναι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτά που δείξαμε στο Luxury Haul. Και να μας πείτε και τα αγαπημένα σας. Και φυσικά, αν σας άρεσαν, να κάνετε και ένα subscribe για να τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά!